μιας βουλευτίνας των εργατικών, ενώ βρισκόταν σε μια πολιτική εκδήλωση για να προπαγανδίσει στους πολίτες της Βρετανίας την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Ευρώπη. Και να τονίσω ότι είναι κοινός εχθρός όλων των λαών της Ευρώπης. Είτε βρίσκονται στην Μεγάλη Βρετανία, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Γερμανία, είτε στην Πορτογαλία, είτε στο Βορρά, είτε στο Νότο, είτε στην Ανατολή, είτε στη Δύση. Κοινός εχθρός είναι ο εθνικισμός, τα μίση, το μίσος απέναντι στο διαφορετικό, στη διαφορετική άποψη. Και κοινός εχθρός είναι όλοι όσοι θέλουν να διασπάσουν την ενότητα των λαών και των κοινωνικών δυνάμεων. Και θα ήθελα με αυτά τα λόγια να αποτίσουμε όλοι μαζί φόρο τιμής σε μια πολιτικό που άδικα χάθηκε και να ελπίσουμε να είναι το τελευταίο αθώο θύμα, το τελευταίο θύμα σε μια περίοδο που στην Ευρώπη το μίσος αναζωπυρώνεται και ενισχύεται έναντι της νυφαλιότητας και του πολιτικού λόγου. Φίλες και φίλοι, ας έρθουμε στα δικά μας. Θεωρώ ότι σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα. Γιατί ίσως για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να μιλήσουμε επί της ουσίας για το πώς, με ποιο τρόπο και με ποιο στόχο θα απαντήσουμε στο βασικό πρόβλημα της χώρας. Και βασικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι τόσο η δημοσιονομική πολιτική, μια συζήτηση στην οποία έχουμε εξαντλητικά απορροφηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η παραγωγή νέου πλούτου, η παραγωγή πλούτου και η δίκαιη κατανομή του. Το κλείσιμο της αξιολόγησης και η δέσμευση για τη διευθέτηση του χρέους εξασφαλίζουν για πρώτη φορά στα τελευταία 6 χρόνια ένα σταθερό μακροοικονομικό και δημοσιονομικό περιβάλλον ευνοϊκό για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών σχεδίων. Το τέλος όλων των δύσκολων φορολογικών μέτρων που συνειδητά θέσαμε στην αρχή του προγράμματος σε συνδυασμό με την εξασφάλιση ότι από εδώ και στο εξής οι συνολικές δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους δεν θα υπερβαίνουν το 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος δημιουργούν ένα ασφαλές δημοσιονομικό περιθώριο για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους και της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Είναι λοιπόν ίσως η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που έχουμε την πολυτέλεια να οραματιστούμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής. Την Ελλάδα όπως την οραματιζόμαστε σε λίγα χρόνια από σήμερα να γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, τα 200 χρόνια από την αναγέννησή της. Την Ελλάδα του 2021. Το 2021 θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν είναι κοντά, αλλά δεν είναι και μακριά. Είναι σε 5 χρόνια από σήμερα, χρόνος αρκετός για να σχεδιάσουμε και να προλάβουμε να υλοποιήσουμε μεγάλες αλλαγές και τομές, χρόνος όμως ταυτόχρονα μικρός, που θα περάσει εύκολα χωρίς να γίνει τίποτα στον τόπο, αν αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν ως έχουν, χωρίς σχέδιο, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς όραμα για αλλαγή πορείας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Πώς θα θέλαμε να είναι η Ελλάδα του 2021. Ποιο είναι το κρίσιμο εθνικής σημασίας ζήτημα που πρέπει πάση θυσία να έχουμε αποκαταστήσει το 2021. Η ανάκτηση της κυριαρχίας μας και η έξοδος από την Επιτροπή. Σύμφωνοι. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς αναμένεται και τυπικά να συμβεί σε 1,5-2 χρόνια, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Δεν αρκεί αν δεν συνδυαστεί με το μέγιστο εθνικό στόχο αυτών της ανάκτησης της εργασίας.
ώστε η Ελλάδα του 2021 όχι μόνο να είναι μια χώρα που θα έχει αφήσει πίσω της τα μνημόνια, αλλά να είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με ποσοστά ανεργίας που δεν θα υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Στο επίκεντρο λοιπόν της στρατηγικής μας μπαίνει το ζήτημα της ανάπτυξης. Της ανάπτυξης όμως όχι σαν ένας απλός δείκτης που μεγιστοποιεί κέρδη, δίχως να αφήνει κοινωνικό όφελος, αλλά της δίκαιης ανάπτυξης. Η δίκαιη ανάπτυξη είναι ένα όραμα που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εννοούσαν ανάπτυξη οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Για τις δυνάμεις που κυβέρνησαν τον τόπο και μάλιστα τα χρόνια των μεγάλων δυνατοτήτων, όχι τα χρόνια της κρίσης, τα πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας είναι δυστυχώς τα συντρίμμια που άφησαν πίσω τα δύο προηγούμενα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Συρρυκνωμένοι μισθοί και συντάξεις, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ασφιχτική συρρήκνωση του δημόσιου τομέα. Όταν μιλούν για ανάπτυξη, προσανατολίζονται σε προσέλκυση επενδύσεων που θα βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στο χαμηλό κόστος εργασίας. Υποστηρίζουν την πλήρη απόσυρση του δημόσιου από την οικονομική ζωή του τόπου, θεωρώντας οποιαδήποτε μορφή κρατικής παρέμβασης εκ προημίου καταστροφική. Κατηγορούν το κοινωνικό κράτος ως βαρύδι για την οικονομία και το στοχοποιούν ως το πρώτο θύμα κάθε νέου γύρου δημοσιονομικής διόρθωσης, επιλέγοντας πάντοτε τον περιορισμό των δαπανών του. Γι' αυτό και το μόνο που μας κληροδότησαν ήταν υποχρηματοδοτούμενες δομές υγείας και παιδείας και ένα ξεχαρβαλωμένο ασφαλιστικό σύστημα που λαιλατήθηκε από το PSI. Το δικό μας αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2021 δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με αυτήν την νεοφιλελεύθερη δυστοπία, δηλαδή με τη δημιουργία μιας χώρας εσαΐ φτωχών που θα άγεται και θα φέρεται από τις ορέξεις και τις επιθυμίες αναξιόπιστων επενδυτών δίχως κοινωνική προστασία και ίχνος περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για μας ανάπτυξη σημαίνει η αναζήτηση της δικής μας διαδρομής για την εκ νέου ένταξη της οικονομίας μας με σοβαρούς όρους στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Σημαίνει η δημιουργία μιας οικονομίας με παραγωγική εξειδίκευση που θα μας επιτρέψει να επουλώσουμε τα τραύματα που έχει δεχθεί το κοινωνικό κράτος τα χρόνια των μνημονίων. Σημαίνει η κινητοποίηση του παραγωγικού δυναμικού σε ένα πολύ ευρύ φάσμα παραγωγικών δραστηριοτήτων στην βάση συνεργατικών σχημάτων κοινωνικής οικονομίας με στόχο μια επιχειρηματικότητα που προσανατολίζεται στην παραγωγή βιώσιμων και αξιοπρεπώς αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Για να χαράξουμε αυτή τη διαδρομή, πρέπει να εστιάσουμε στις πραγματικές παραγωγικές δυνατότητες του τόπου, σε πόρους και δυνατότητες ανεκμετάλλευτες. Πάνω απ' όλα όμως να εστιάσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, με τα συγκεκριμένα του χαρακτηριστικά, δηλαδή τα υψηλά ποσοστά νέων με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να εστιάσουμε στη γη και στο μοναδικό στον κόσμο φυσικό περιβάλλον που διαθέτουμε, στη σημαντική γεωστρατηγική και γεωγραφική θέση της χώρας και στις επενδύσεις που εκκίνησαν στο παρελθόν, αλλά σήμερα βρίσκονται εν υπνώση εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης των τελευταίων 6 ετών. Στο σχέδιό μας, το μέλλον του δημόσιου τομέα δεν είναι η περιθωριοποίηση, αλλά η αποκατάσταση του επιτελικού του ρόλου για την ελληνική οικονομία. Θέλουμε ένα δημόσιο τομέα που να παρέχει υπηρεσίες υψηλής στάθμης, βαθιά αντιγραφειοκρατικό, με τις ελάχιστες καθυστερήσεις και χρονοτριβές για τους παραγωγικούς φορείς. Ικανού όμως να σχεδιάσει
να διαγνώσει δυνατότητες και να ανακατευθύνει πόρους σε δημιουργικές κατευθύνσεις. Και αντιλαμβανόμαστε επίσης το κοινωνικό κράτος ως μοχλό της ανάπτυξης και όχι ως βαρύδι. Και θεωρούμε ότι η όποια εξοικονόμηση πόρων οφείλει να αποσκοπεί στην δικαιότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη ανακατανομή των υπηρεσιών αυτών στα τμήματα του πληθυσμού που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει βιώσιμη και δημοκρατική ανάπτυξη. Βιώσιμη γιατί δεν εξαντλεί τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους, αλλά μεριμνά για την διατήρηση και την αναπαραγωγή τους. Δημοκρατική γιατί μέσα από το μοίρασμα των ωφελιών της προάγει την ισότητα και ενσωματώνει το σύνολο της κοινωνίας στην πολιτική ζωή του τόπου. Φίλες και φίλοι, η αναπτυξιακή μας πρόταση δίνει φωνή και υπόσταση στο μεταρρυθμιστικό πρόταγμα για βαθιές αλλαγές που ζητάει η κοινωνία μας δεκαετίες τώρα. Και ο πυρήνας γύρω από τον οποίο ξεδιπλώνεται ο αναπτυξιακός μας σχεδιασμός δεν είναι άλλος από την αντιμετώπιση της ανεργίας. Το νέο παραγωγικό μοντέλο προωθεί επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που εξασφαλίζουν νέες, σταθερές, αξιοπρεπώς αμοιβόμενες θέσεις εργασίας με επίκεντρο το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Μόνο έτσι θα σταματήσουμε τη μετανάστευση των πλέον δημιουργικών δυνάμεων της χώρας και θα πείσουμε όσους βρίσκονται έξω να γυρίσουν και να συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση της χώρας. Θέλω όμως να τονίσω ότι η διαδικασία της επανεπένδυσης στην ελληνική οικονομία είναι εγχείρημα σύνθετο και πολυδιάστατο, το οποίο βεβαίως απαιτεί το μέγιστο των προσπαθειών μας, γιατί η ζημιά που έχει γίνει είναι τρομακτική. Από το 2007 έχουν χαθεί τα 2/3 των συνολικών επενδύσεων. Οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 67% το διάστημα 2009-2014. Η σημερινή κυβέρνηση λοιπόν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε αυτή η πραγματικότητα να αντιστραφεί. Επιμένουμε να πιστεύουμε στον κέριο ρόλο των δημόσιων επενδύσεων και για δεύτερη συνεχόμενη φορά καταφέρνουμε να αυξήσουμε, παρά το ότι έχουμε προϋπολογισμούς κρίσης, να αυξήσουμε το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων φέτος κατά 250 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή αναμένουμε οι εγχώριες ιδιωτικές επενδύσεις να αντιστρέψουν την υποχώρηση των προηγούμενων ετών, διότι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων επενδυτών στην προοπτική της χώρας μας είναι το ισχυρότερο και το απαραίτητο σήμα για την προσέλκυση και ξένων κεφαλαίων. Καταφέραμε το προηγούμενο διάστημα να εξασφαλίσουμε την κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος. Η επικείμενη επαναφορά του waiver και η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα αποστικής χαλάρωσης εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στο φθηνό δανεισμό των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και μειώνουν την εξάρτηση από τον ακριβό έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας. Αυτό συνεπάγεται περισσότερη και φθηνότερη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και μείωση του χάσματος στο κόστος δανεισμού μεταξύ των επιχειρήσεων στη χώρα μας και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στις χώρες του Βορρά. Παράλληλα, ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων βοηθά την αναχρηματοδότηση των βιώσιμων επιχειρήσεων και εκτοπίζει τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δημιουργούμε ταυτόχρονα τις βάσεις για ένα αναμορφωμένο πλαίσιο εξοδικαστικών επιλύσεων που θα αντιμετωπίζει συνολικά τα χρέη προς τις τράπεζες, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εξασφαλίζοντας την ίση και δίκαιη μεταχείριση μικρών και μεγάλων οφειλετών. Στο νέο αναπτυξιακό νόμο, νόμος τομή, προϊόν μιας πολύμηνης εντατικής διαβούλευσης με παραγωγικούς φορείς, αντανακλάται όλη η φιλοσοφία του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού. Ο νόμος επιδιώκει
τη δημιουργία καινοτόμων εξωστρεφών δυναμικών επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας. Στοχεύει στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επανεκβιομηχάνηση και στους διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς. Στηρίζει οι περιοχές με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική, είτε λόγω γεωγραφικών συνθήκων, είτε λόγω πληθυσμιακής μείωσης, είτε λόγω συγκυριών γυπνίασης με χώρες που παρέχουν ιδιαίτερα χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Για πρώτη φορά, η ενίσχυση γίνεται πρωτίστως με φοροαπαλλαγές που συνδέονται με την απόδοση και όχι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα με επιχορηγήσεις για δαπάνες που δεν γνωρίζαμε το τελικό αποτέλεσμα. Φοροαπαλλαγές που αντιστοιχούν στο 45% των συνολικών ενισχύσεων αντί για μόλις 5% που ίσχυε μέχρι σήμερα, τη στιγμή μάλιστα που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 53%. Ταυτόχρονα, απλοποιούνται οι διαδικασίες και αυξάνεται η διαφάνεια με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών και την εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Παράλληλα, συνδέουμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ με τις προτεραιότητες του αναπτυξιακού νόμου. Εστιάζουμε στους άξονες προτεραιότητας όπου η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Την αγροδιατροφή, την υγεία και τα φάρμακα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, τα υλικά και τις κατασκευές, τον πολιτισμό και βεβαίως τον τουρισμό. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ενεργοποιούνται οι προσκλήσεις από το νέο ΕΣΠΑ ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το μισό νέο ΕΣΠΑ της επόμενης επταετίας μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Δηλαδή οι αντίστοιχες προσκλήσεις προγραμμάτων θα είναι διαθέσιμες στους επενδυτές για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προγράμματος 2007-2013, έχουμε ήδη πετύχει υπερδιπλάσια ποσοστά ενεργοποίησης και άρα πετύχαμε τη δυνατότητα πολύ ταχύτερης απορρόφησης πόρων. Και για να καταστεί σαφής η πρόοδος που έχει γίνει, να πω μόνο ότι η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι το τέλος του 2016 θα αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι χρήματα που θα πέσουν άμεσα στην ελληνική οικονομία. Είναι πολλαπλάσια του 1 δισεκατομμυρίου που έχει απορροφηθεί από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα. Ήδη είμαστε για πρώτη φορά πρώτοι στην απορροφητικότητα και δουλεύουμε εντατικά για να έρουμε συνεχώς γραφειοκρατικά εμπόδια που παρακολύουν τη χρηματοδότηση έργων σε εκκρεμότητα. Σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενθαρρύνεται η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων. Χρησιμοποιούνται φυσικά οι κλασικές ενισχύσεις, αλλά κάτω από ένα νέο σχεδιασμό, όπου οι ωφελούμενοι θα είναι περισσότεροι κατά αναλογία με τα ποσά που διατίθενται. Αξιοποιούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια σειρά υποσχόμενων πεδίων, όπως είναι η ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων και τα δίκτυα. Συγκεντρώνουμε όλα τα επιμέρους διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχύσουμε τη ρευστότητα και δημιουργούμε εγγυητικά σχήματα που διευκολύνουν τη συμμετοχή και την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου. Συνεπώς, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αρθριστικά από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, το κλείσιμα του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020, τα αγροτικά προγράμματα και τους πόρους του αναπτυξιακού,
υπάρχουν διαθέσιμα 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, όλα για να ενισχύσουν την πραγματική οικονομία, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Και πέρα από αυτά, επιδιώκουμε και την πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων του προγράμματος του πακέτου Juncker. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη εγκριθεί για ένταξη στο πρόγραμμα 42 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέσω του σχεδίου Juncker ενοποιούνται τα περισσότερα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε μια ενιαία επενδυτική πλατφόρμα. Τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος αποτελούν το European Investment Fund και η European Investment Bank, καθώς το μεν πρώτο αναλαμβάνει τα έργα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η EIB τα έργα σε υποδομές. Την ίδια στιγμή, μεγάλη ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική θεσμοί όπως η EBRD εκδηλώνουν έντονα την πρόθεσή τους να χρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα. Και σε αυτό το σημείο έχει σημασία να διαλύσουμε και κάποιους μύθους σχετικά με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η δημιουργία του νέου Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας δίνει τη δυνατότητα ορθολογικής και επωφελούς για το δημόσιο συμφέρον εκμετάλλευση κρατικής περιουσίας και τονώνει την επενδυτική δραστηριότητα μακριά από πολιτικές ξεπουλήματος που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των επιμέρους συνιστοσών του νέου ταμείου συνίσταται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων παραχωρείται το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, σε τίμημα όμως επωφελές για το ελληνικό δημόσιο, με όρους που θα διασφαλίζουν τόσο την υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων, όσο φυσικά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που είναι το ζητούμενο. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την πώληση μειοψηφικών μετοχικών μεριδίων με σκοπό τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών. Η συγκρότηση στρατηγικών συνεργασιών τέτοιου είδους στοχεύει κυρίως στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εισρωή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αναπτύξουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα. Η δική μας στρατηγική αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των δημοσίων επιχειρήσεων, στην βελτίωση της αποτελεσματικότητά τους, αλλά και στην ενίσχυση του θετικού κοινωνικού αντίκτυπου της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα η μείωση των τιμολογίων τους προς τους πολίτες. Και ο τρίτος πυλώνας αφορά στην αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων μέσω συμβάσεων παραχώρησης, όπως για παράδειγμα τουριστικά ακίνητα ή μαρίνες. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε την υλοποίηση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, των οποίων τα ωφέλη μπορούν να διαχυθούν σε ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας, από τον τομέα του τουρισμού και της αγοράς ακινήτων μέχρι την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και των logistics. Για να αποδώσουν όμως τα αναπτυξιακά εργαλεία αυτά, χρειάζεται και ένα αποτελεσματικό και φιλικό προς τις επενδύσεις κράτος. Δίνουμε έμφαση στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της γραφειοκρατίας και της άρσης των εμποδίων που δυσχεραίνουν την επιχειρηματικότητα. Για το σκοπό αυτό, δημιουργούμε ένα σύγχρονο και σαφές θεσμικό πλαίσιο. Ήδη έχει ξεκινήσει το έργο της καταγραφής και της βελτίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών, ξεκινώντας από τομείς που υστερούμε, όπως η αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και όλων των φορέων, αλλά και των διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική προσπάθεια απλοποίησης του καθεστώτος αδειοδότησης. Εργαλείο για τις μεταρρυθμίσεις αυτές θα αποτελέσει ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων.
το οποίο για πρώτη φορά θα τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας. Με το νέο σύστημα θα λαμβάνουν σε λίγο καιρό τις άδειές τους όσοι επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς μεταποίησης τροφίμων και ποτών, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουρισμού, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι που θα απλοποιηθούν, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι τομείς. Το σύστημα αυτό προβλέπεται να αποτελέσει τον κεντρικό ηλεκτρονικό μηχανισμό διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας. Σε αυτόν τον ιστότοπο θα μπαίνει όποιος επιθυμεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση για να ενημερωθεί για ό,τι απαιτείται. Προχωράμε επίσης στη δημιουργία των λεγόμενων One-Stop Business Centers για επενδυτές και επιχειρηματίες. Ενώ επιδιώκουμε και την αναβάθμιση του έργου των υπαρχουσών φορέων όπως το Enterprise Greece. Παράλληλα, αντιμετωπίζουμε τα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, διευκολύνοντας την έγκαιρη εκδίκαση οικονομικών υποθέσεων και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή των διμερών επιχειρηματικών συμβάσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε για την περαιτέρω στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών και τον αναγκαίο εξυγχρονισμό του πτωχευτικού δικαίου. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να ξεκινήσω μια αναφορά ιδιαίτερη στο μεγάλο ζήτημα της επανεκκίνησης των μεγάλων έργων υποδομής. Έργων που όταν αναλάβαμε βρήκαμε παρατημένα και με μεγάλη προσπάθεια εδώ και 1,5 χρόνο καταφέραμε όχι μόνο να τα επανακινήσουμε αλλά και να τα θέσουμε σε μια πολύ ευνοϊκότερη βάση για τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Με την αντάληψη της διακυβέρνησης το Γενάρη του 2015 παραλάβαμε 5 συμβάσεις παραχώρησης οδικών αξώνων, οι οποίες είχαν υπογραφεί το 2007 για έργα που προβλέπονταν να ολοκληρωθούν το 2012. Το Γενάρη του 2015, 8 χρόνια μετά την έναρξη των έργων, είχε υλοποιηθεί μόλις το 40% των εργασιών, ενώ η συμφωνία επανεκκίνησης που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση προέβλεπε την ολοκλήρωσή τους στο τέλος του 2015. Και αυτό όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις με μια σειρά από παραλήψεις και καθυστερήσεις στην διαδικασία απόκτησης και διάθεσης γης ανέλαβαν εξ ολοκλήρου την ευθύνη καθυστέρησης υλοποίησης των συμβάσεων, με αποτέλεσμα τα έργα να έμεναν σταματημένα, παρατημένα και ανολοκλήρωτα, με τεράστιες συνέπειες τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Και βεβαίως το δημόσιο να υποχρεούται την καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων στους παραχωρησιούχους κατασκευαστές. Το 2007 που υπογράφηκαν οι συμβάσεις παραχώρησης προβλεπόταν η παράδοση των απαραίτητων για την κατασκευή των έργων χώρων στους κατασκευαστές μέσα σε 12 μήνες, το 2007, δηλαδή μέχρι το 2008. Και σχεδόν 10 χρόνια μετά, όταν αναλάβαμε, δεν είχαν παραδοθεί οι χώροι, δεν είχαν ολοκληρωθεί ούτε οι απαλωτριώσεις, ούτε οι αρχαιολογικές έρευνες. Χρειάστηκε να ενεργοποιήσουμε την Διευπουργική Επιτροπή Μεγάλων Έργων και να ολοκληρώσει μόλις μέσα σε 3 μήνες τις αρχαιολογικές εργασίες που εκκρεμούσαν εδώ και χρόνια. Και βεβαίως χρειάστηκε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία διαπραγμάτευση εντατικής και δύσκολης με τους παραχωρησιούχους κατασκευαστές, διαπραγματεύσεις οι οποίες κατέληξαν σε συμφωνίες έγκαιρης παράδοσης και λειτουργικής ολοκλήρωσης των έργων. Και μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις δεν πετύχαμε μόνο την επανεκκίνηση των έργων, αλλά κατορθώσαμε να αποφύγουμε και αποζημιώσεις ύψους περίπου 370 εκατομμυρίων αθρηστικά για τον Ε65 και την Ιόνια, αποζημιώσεις προς τους
παραχωρησιούχους και κατασκευαστές. Ήδη υπάρχει επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών σε όλα τα κατασκευαστικά μέτωπα των αυτοκινητοδρόμων. Από τα 5 έργα, τα 2 έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του τρέχοντος έτους 2016. Πρόκειται για τον αυτοκινητόδρομο Κόρνηθο-Τρίπολη-Καλαμάτα και το τμήμα Μαλλιακός Κλειδί, ενώ τα υπόλοιπα 3, η Ολυμπία Οδός, η Ιωνία Οδός και ο Ε65, θα έχουν ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2017. Ανάλογη περίπτωση συνιστά και το περιβόητο μετρό της Θεσσαλονίκης, που είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας. Ένα ακόμα έργο το οποίο παραλάβαμε σταματημένο, με τον εργολάβο να έχει ζητήσει διάλυση της σύμβασης. Η σύμβαση, θυμίζω, έχει υπογραφεί το 2006 και η ολοκλήρωσή του προβλέπονταν το 2012. Σειρά προβλημάτων, όπως μη ολοκληρωμένες μελέτες, σημαντικές καθυστερήσεις στις απαλωτριώσεις και στις αρχαιολογικές εργασίες, ανεφάρμοστα χρονοδιαγράμματα, οδήγησαν τελικά στην πάυση των εργασιών. 4 χρόνια μετά την πάυση των εργασιών, η κυβέρνησή μας, το Δεκέμβρη του 2015, έπειτα από διαπραγματεύσεις με την ανάδοχο κοινοπραξία, συμφώνησε τελικά στην επανεκκίνηση των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. Οι αξιώσεις για αποζημιώσεις απέναντι στο ελληνικό δημόσιο από τον κατασκευαστή ανέρχονταν σε 1,1 δισεκατομμύρια για μια σύμβαση 900 εκατομμυρίων. Οι αξιώσεις είχαν υπερβεί το ύψος σύμβασης. Και το έργο ξεκίνησε και πάλι, χωρίς να καταβληθεί ούτε ένα ευρώ αποζημίωση, με τη συμφωνία ότι όποιες διεκδικήσεις θα κριθούν στο πλαίσιο διαιτησίας υπό την Προεδρία της Προέδρου του Αριουπάγου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, επανεκκινούν οι εργασίες σε 4 σταθμούς και δημιουργούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε 1.500 θέσεις εργασίας άμεσα εντός του καλοκαιριού. Και πλέον μπαίνει ο τελικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου που περιλαμβάνει τη λειτουργία της βασικής γραμμής και την επέκταση μέχρι την Καλαμαριά εντός του 2020. Πέρα όμως από την επανεκκίνηση των έργων υποδομής που είχαν παγώσει, υλοποιούμε και το σχεδιασμό μας για νέα έργα. Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας είναι ένα έργο πνοής. Δημοπρατείται εντός του τρέχοντος έτους ως δημόσιο έργο το πρώτο τμήμα από το άλσος Βεΐκο στο Γουδί της γραμμής 4 για 14 σταθμούς εκτιμόμενου προϋπολογισμού 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το τμήμα αυτό θα εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 200.000 επιβάτες και μάλιστα σε ορισμένες από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας. Ενώ παράλληλα θα μειωθούν η κυκλοφορία των δύο ταχύ αυτοκινήτων και οι εκπομπές αερίων ρήπων. Πρόκειται για ένα έργο με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 2 εξίσου σημαντικά έργα προχωράνε που μόλις ολοκληρωθούν θα έχουν αλλάξει τη μορφή της Κρήτης. 2 σημαντικά έργα παίρνουν σάρκα και οστά. Πρόκειται για το αεροδρόμιο στο Καστέλι και για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Στα τέλη Ιουλίου υποβάλλονται οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι με σύμβαση παραχώρησης. Το αεροδρόμιο Καστελίου αποτελεί ένα στρατηγική σημασία αναπτυξιακό έργο υποδομής που θα αποφέρει πολλαπλασιαστικά ωφέλη σε πολλούς κλάδους της οικονομίας του νησιού πέραν του τουριστικού. Το εκτιμόμενο ύψος του έργου είναι κοντά στα 850 εκατομμύρια και αναμένεται εντός πενταετίας να έχει ολοκληρωθεί. Η χρηματοδότησή του θα εξασφαλιστεί με δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους έως 220 εκατομμύρια ευρώ και το υπόλοιπο από ιδιωτικούς πόρους. Στην περίπτωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης αποτυπώνεται η απόλυτη απουσία σχεδιασμού
το μοντέλο του πελατειακού κράτους στη διαχείριση των μεγάλων έργων από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Διάσπαρτα αποσπασματικά έργα επί δεκαετίες, με αποτέλεσμα σήμερα να εξακολουθεί να είναι από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας. Προχωράμε άμεσα με τη στρατηγική μελέτη του ΒΟΑΚ από πόρους του ΕΣΠΑ που έχουν εξασφαλιστεί, με σκοπό να διατυπωθεί σε χρηματοδοτικό και τεχνικό επίπεδο ένα σχέδιο για ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο έργο που θα ενώνει τα Χανιά με το Λασίθι με έναν σύγχρονο ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Το σχέδιο αυτό θα εντάσσει το έργο στο πακέτο Juncker, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την ολοκλήρωσή του. Το ύψος αυτού του ζωτικού έργου υποδομής για την Κρήτη ανέρχεται στο 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με βάση τον υπάρχον σχεδιασμό θα ξεκινήσει η υλοποίησή του το 2018 για να παραδοθεί στους πολίτες της Κρήτης 5 χρόνια αργότερα. Ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο είναι ο σιδηροδρομικός Παθέ. Στο τέλος του 2018, επιτέλους, μετά από 20 και πλέον χρόνια, θα έχει ολοκληρωθεί ο σιδηροδρομικός Παθέ. Μια με γραμμή υψηλής ταχύτητας, πλήρως ηλεκτροκινούμενης, από την Πάτρα μέχρι τους Ευζώνους, με πλήρως διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Έχει όμως μια σημασία να αναφέρω ορισμένα στοιχεία που δείχνουν το γιατί αυτό το έργο ξεκίνησε το 1997 και στην πραγματικότητα φέθηκε στη μοίρα του. Τον Απρίλιο του 2015 διαπιστώσαμε ότι έργα προϋπολογισμού 995 εκατομμυρίων είχαν πρόοδο μόλις 121 εκατομμύρια. Γεγονός που θα επιβάρυνε τελικά τους φορολογούμενους με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αφού τα έργα δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν στην τρίτη προγραμματική περίοδο. Ένα χρόνο μετά, τον Απρίλιο του 2016, τα έργα είχαν πρόοδο 351 εκατομμύρια και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες να χρηματοδοτηθούν από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, ώστε να μην επιβαρυνθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό, την αξιοποίηση δηλαδή ευρωπαϊκών πόρων, θα ολοκληρωθούν και τα υπολοιπόμενα έργα. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, το ταξίδι με σιδηρόδρομο από την Πάτρα στην Αθήνα θα διαρκεί 2 ώρες, ενώ το ταξίδι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη θα διαρκεί μόλις 3 ώρες και 15 λεπτά από σχεδόν 6 ώρες που είναι σήμερα. Και προφανώς τα ωφέλη τόσο για το επιβατικό κοινό, όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές, είναι αυτονόητα. Ένα επίσης σημαντικό έργο, ιδιαίτερα για τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, είναι η επέκταση του τραμ προς το Κερατσίν και το Πέραμα. Πρόκειται για τη διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά στο Κερατσίνι και από εκεί στο Πέραμα, μήκος 3,8 χιλιόμετρων με 6 νέες στάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους 180 εκατομμυρίων, θα ξεκινήσει στα τέλη του 2018 και θα έχει ολοκληρωθεί σε μία τετραετία. Με μία γραμμή όπου θα πηγαίνει στο τμήμα στο Κερατσίνι για 1,2 χιλιόμετρα υπόγεια. Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με τα έργα ανάπλασης και αξιοποίησης της λεγόμενης περιοχής των λιπασμάτων, που με απόφαση της κυβέρνησης εξαιρέθηκε από τη σύμβαση παραχώρησης του δημοσίου προς τον ΟΛΠ και το επόμενο διάστημα περνάει από τον ΟΛΠ στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας, το έργο αυτό θα μετατρέψει το τραμ σε συνδυασμό με την ανάπλαση της περιοχής, θα μετατρέψει μία μέχρι σήμερα υποβαθμισμένη και εγκαταλειμμένη περιοχή σε δημόσιο πόλο υπερτοπικής εμβέλειας για την αναβάθμιση του Δυτικού Πειραιά με χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, πρασίνου και αναψυχής, διότι για μας κανένας πολίτης δεν είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Και ένα ακόμη σημαντικό έργο που ξεκινά άμεσα, μέσα στο 2016, είναι το νότιο τμήμα του οδικού άξονα
Κεντρικής Ελλάδας Ε65, το τμήμα από τη Λαμία στην Ξηνιάδα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 1420. Με την ολοκλήρωση του τμήματος αυτού το 2020, ο Ε65 θα συνδέεται με τον ΠΑΦΕ, εντασσόμενος έτσι λειτουργικά στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της χώρας. Και έτσι η απόσταση Αθήνα-Τρίκαλα από 4-4,5 ώρες περίπου που είναι σήμερα θα μειωθεί στις 2,5 ώρες. Θα συνδεθούν αυτές οι πόλεις της Θεσσαλίας, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα με την πρωτεύουσα. Θα αλλάξει με λίγα λόγια η γεωγραφία της περιοχής, διότι η γεωγραφία είναι οι αποστάσεις και ο χρόνος διάνυσής τους. Το ίδιο και με τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος. Μέχρι σήμερα έχουν δημοπρατηθεί 2 υποτμήματα του έργου, ενώ μέχρι το τέλος του 2016 θα έχει ολοκληρωθεί η σειρά των δημοπρατήσεων και θα έχουν αναδειχθεί ανάδοχοι. Το έργο είναι ύψους 475 εκατομμυρίων και θα ολοκληρωθεί στο σύνολό του το 2021 με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 1420. Στην ίδια κατεύθυνση κινούμαστε και στον χώρο της ενέργειας. Ξεκίνησαν, όπως όλοι γνωρίζετε ήδη, οι εργασίες κατασκευής του ελληνικού τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΠ που διατρέχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο ΤΑΠ, που θα ανοίξει τον ζωτικής σημασίας νότιο διάδρομο φυσικού αερίου, συνολικού μήκους 3.500 χιλιόμετρων, αποτελεί ένα εγχείρημα περιφερειακής συνεργασίας με μεγάλη οικονομική και γεωστρατηγική σημασία. Στην αρχική φάση θα μεταφέρει ετησίως 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, που επαρκεί για περίπου 7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ιδέα απασχόληση από την υλοποίηση του έργου υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τις 8.000 θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η εμπλοκή ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ οι πυκνές διακλαδικές αλληλεξαρτήσεις του έργου θα ωφελήσουν πληθώρα τεχνικών επαγγελμάτων και θα ενισχύσουν την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Επίσης θα προχωρήσει η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ προς τις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε λάβει όλες τις απαραίτητες διασφαλίσεις για τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος υπό τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις. Ενώ πέραν του ΤΑΠ προχωράει και ο σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου IGB, ο κάθετος, που θα συνδέει τον ΤΑΠ με την Βουλγαρία και τις χώρες των Βαλκανίων, βόρειες χώρες από την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια. Είναι ένας αγωγός που έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό σχεδιασμό μας, καθώς θα λειτουργήσει, αν θέλετε, ως γέφυρα για την μεταφορά φυσικού αερίου προς τις χώρες της Νότια Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η αγωγή TAP και IGB, σε συνδυασμό και με τη δημιουργία του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και με το έργο αναβάθμισης του σταθμού LNG στη Ρεβιθούσα, αποτελούν αυτός ο συνδυασμός TAP, IGB, Hub LNG στην Αλεξανδρούπολη και Ρεβιθούσα, αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά ενεργειακά εγχειρήματα. Εγχειρήματα που καθιστούν εν δυσπράγμαση, και όχι στα λόγια, εν δυσπράγμαση τη χώρα μας έναν διεθνή ενεργειακό κόμβο. Παράλληλα, δημοπρατούνται άμεσα, με στόχο να ξεκινήσει η κατασκευή του στο πρώτο τρίμηνο του 2017, άλλα 4 σημαντικά ενεργειακά έργα στον κλάδο του φυσικού αερίου. Συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 1420. Πρόκειται για την κατασκευή υποδομών διανομής φυσικού αερίου σε 6 πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και σε 6 πόλεις της περιφέρειας Θεραίας Ελλάδας. Επίσης, πρόκειται για την αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι-Άνδρος και Άνδρος-Τίνος και για το πιλωτικό σύστημα τηλεμέτρησης και διαχείρισης
ζήτησης παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και την εφαρμογή έξυπνων δικτύων. Επίσης, γίνονται προετοιμασίες εντατικές σε στενή συνεργασία του ΑΔΜΙΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την υλοποίηση μέσω του σχεδίου Juncker του υποθαλάσσιου διπλού καλωδίου διασύνδεσης εναλλασσόμενου ρεύματος από την νοτιοανατολική Πελοπόννησο ως τα Χανιά. Το έργο που θα συνδέει την κεντρική Ελλάδα, την υπηρετική Ελλάδα με την Κρήτη ενεργειακά έχει προϋπολογισμό 350 εκατομμύρια ευρώ με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 2020-2021. Και να προσθέσω εδώ ότι αυτό το έργο θα ανοίξει το δρόμο και για ένα άλλο μεγάλο μεγαλόπνο σχέδιο που συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στο Ισραήλ με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, όπου σκοπεύουν στα κοιτάσματα αερίου στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου να μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια το αέριο και θέλουν τη διασύνδεση με καλώδιο της περιοχής αυτής με την Κρήτη, ώστε να μεταφέρεται ενέργεια απευθείας στην κεντρική Ευρώπη, εφόσον και εμείς θα έχουμε προχωρήσει αυτό το έργο της σύνδεσης της Πελοποννήσου με την Κρήτη. Φίλες και φίλοι, προσπάθησα, ελπίζω να μην σας κούρασα, αλλά έπρεπε να τα πω. Προσπάθησα να σας περιγράψω όσο πιο περιεκτικά μπορούσα. Όχι μόνο το όραμα, αλλά και το σχέδιο. Τη σκληρή δουλειά που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Για να ξεκολλήσουμε έργα κολλημένα χρόνια, για να ξεκολλήσουμε επενδύσεις κολλημένες, πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, για να εξαντλήσουμε χρηματοδοτικές δυνατότητες, για να ξαναφέρουμε την ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης. Γιατί, φίλες και φίλοι, η ανάπτυξη δεν θα έρθει από μόνη της. Δεν θα βρέξει ανάπτυξη από τον ουρανό. Αν εμείς δεν σχεδιάσουμε, δεν οραματιστούμε, δεν δουλέψουμε σκληρά. Και κυρίως αν δεν σχεδιάσουμε με όραμα για τη χώρα και για την κοινωνική πλειοψηφία, η ανάπτυξη που μπορεί να έρθει δεν θα πιάσει τόπο. Όπως δυστυχώς δεν έπιασε τόπο και μας άφησε απροστάτευτος πριν την κρίση η ανάπτυξη που είχαμε τα χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων και πιο πριν. Το όραμα της δίκαιης ανάπτυξης, όπως ανέφερε εισαγωγικά, εμπεριέχει ένα βασικό συστατικό. Τη σταδιακή ένταξη του παραγωγικού όλου εκείνου του παραγωγικού δυναμικού που σήμερα βρίσκεται στην κρίζα ζώνη της ανεργίας. Διότι κανείς δεν μπορεί να επέρεται για τη μεγέθυνση της οικονομίας αν η ανεργία παραμένει στα επίπεδα που την έφεραν οι καταστροφικές πολιτικές της περασμένης περίοδου. Όλα τα δρομολογημένα έργα και τα projects υποδομών και ενέργειας τα οποία αναφέρθηκα προλίγου είναι αθρηστικά έργα ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εξασφαλισμένης χρηματοδότησης. Και αυτά τα χρήματα θα παίζουν στην πραγματική οικονομία μέσα στην επόμενη πενταετία. Φυσικά ευελπιστούμε ότι ο κατάλογος θα μεγαλώσει κατά πολύ από ιδιωτικές επενδύσεις λόγω της αύξησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη χώρα. Και ας μην αγνοούμε τα 6,75 δισεκατομμύρια που θα πέσουν στην οικονομία με εκτέλος του 16 από το τρέχον ΕΣΠΑ ως επιτοπλίστων κατευθυνόμενα σε μικρομεσαίες καινοτομικές επιχειρήσεις. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε και τον αναπτυξιακό νόμο που προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2021. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια που γίνεται με το λεγόμενο σχέδιο Juncker. Όλα αυτά μαζί μπορεί να δώσουν μια δυναμική, μια μεγάλη ευκαιρία, μια αναπτυξιακή δυνατότητα που δεν πρέπει να χάσουν. Και ο αναπτυξιακός νόμος συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αλλά και της διαφάνειας. Αποτελεσματικότητα εφόσον συμβάλλει στην παραγωγή νέου πλούτου και την ενίσχυση της εργασίας, αλλά και διαφάνεια, εφόσον σπάει αυτό το αμαρτωλό καθεστώς των πρόσφατων αναπτυξιακών νόμων από τους οποίους προκύπτει ότι το 44% των συνολικών ενισχύσεων
πήγαν μόλις το 4% των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Όπως εξήγησα όμως από την αρχή της ομιλίας μου, η αναπτυξιακή μας στρατηγική έχει έναν συγκεκριμένο στόχο, έναν εθνικό στόχο, την ανάκτηση της εργασίας στη χώρα μας, να μπει τέλος σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας. Τις τελευταίες μέρες, βεβαίως δεν είχαμε την τύχη να το δούμε ως είδηση πρωτοσέλιδη, οι καλές ειδήσεις φαίνεται δεν είναι τόσο ελκυστικές, αλλά είχαμε μια καλή είδηση. Αναφέρομαι στα ενθαρρυντικά στοιχεία του συστήματος Εργάνη, που δείχνουν ότι στο πρώτο πεντάμηνο του 2016 είχαμε λίγο περισσότερες από 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Αριθμός που συνιστά την υψηλότερη επίδοση από το μακρινό 2001. Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε και νέα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης που θα τρέξουν άμεσα και παράλληλα με την ανάκαμψη της οικονομίας. Εντός του 2016 έχουν σχεδιαστεί και είναι προσιλοποίηση προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης για 164.847 άνεργους. Μακροπρόθεσμος στόχος για την Ελλάδα του 2021, να πλησιάσουμε την κανονικότητα του μέσου ευρωπαϊκού όρου στην απασχόληση. Και όλα τα έργα που παρουσίασα, τα δισεκατομμύρια αυτά από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα πέσουν στην πραγματική οικονομία και όχι για να αποπληρωθούν χρέη, μπορούν, πιστεύω, να μετατρέψουν αυτόν τον στόχο σε πράξη. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, να απευθυνθώ σε όλους εσάς, στους ανθρώπους και τους φορείς της παραγωγής, καταθέτοντας μια στρατηγική στόχευση για την πατρίδα μας. Ένα νέο εθνικό στόχο. Το στόχο της Ελλάδας του 2021, μιας χώρας που θα έχει ανακτήσει την εργασία, μιας χώρας που θα παράγει και θα μοιράζει δίκαια νέο πλούτο. Γνωρίζετε όλες και όλοι σας ότι σε μια καθημαγμένη οικονομία οι ευημερούντες σπανίζουν. Σας καλώ λοιπόν να αναστρέψουμε αυτή τη συσήφια πορεία. Να ενώσουμε δυνάμεις για να χτίσουμε μια χώρα της δημιουργίας και της δικαιοσύνης, της ανάπτυξης και της αναδιανομής. Μόνο έτσι μπορούμε να πορευθούμε με σταθερό βηματισμό προς το μέλλον. Σας καλώ να δουλέψουμε σκληρά, με όραμα και με σχέδιο, ώστε η Ελλάδα του σήμερα να γίνει συνώνυμο της προσπάθειας για ανάκαμψη και ανασύνταξη, η Ελλάδα του 2021 να είναι συνώνυμο της δημιουργίας, της αλληλεγγύης, της ευημερίας. Το οφείλουμε αυτό στους πολίτες αυτού του τόπου, που τα τελευταία χρόνια υπέστησαν πολύ μεγάλες πληγές και θυσίες. Το οφείλουμε στη βαριά μας κληρονομιά, στη βαριά μας ιστορία. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.